Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Η εντολή προς όλα τα επιτελεία του στρατού ρίχνει τις γέφυρες και ουσιαστικά παγώνει τα μορατόριου μετά τις ασύμμετρες ενέργειες της Τουρκίας, αφορμή η κράτηση των δύο στρατιωτικών Ελλήνων. Σκληραίνει τη στάση της η Αθήνα προς την Άγκυρα εξαιτίας της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στις φυλακές της Ανδριανούπολης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το On Alert, το ΓΕΘΑ, προχωρεί στην αναστολή σχεδόν όλων των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία για το 2018. Ήδη όλα τα γενικά επιτελεία έχουν λάβει έγγραφο από το ΓΕΘΑ με συγκεκριμένες εντολές. Είναι σαφές ότι πλέον διακόπτεται η εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία, ουσιαστικά διακόπτονται οι επαφές με την Άγκυρα σε όλα τα επίπεδα. Η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών ήταν η κορύφωση μιας σειράς επιθετικών ενεργειών. Εκτός των συνεχών παραβιάσεων στον αέρα, οι Τούρκοι από τις αρχές του χρόνου προκάλεσαν και στη θάλασσα με σκάφη τα οποία δεν δίστασαν να εμβολήσουν ελληνικά πλοία, είτε του πολεμικού ναυτικού είτε του λιμενικού σώματος. Πολλοί είναι εκείνοι που βλέπουν πίσω από την ένταση των παραβιάσεων των ελληνικών χωρικών υδάτων από Τούρκους ψαράδες μια ακόμη προσπάθεια της Άγκυρας για γκριζάρισμα του Αιγαίου και δημιουργία τετελεσμένων. Κάπως έτσι η κίνηση του ΓΕΘΑ μοιάζει ως απάντηση σε όλα αυτά. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη μη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κατά τη διάρκεια μεγάλων θρησκευτικών εορτών, την ανταλλαγή επισκέψεων σε επίπεδο διοικητών και επικεφαλής σχηματισμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και την πραγματοποίηση κοινών γυμνασίων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ακόμα ένας νεκρός από τις φωνικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική, καθώς κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, εγκαυματίας 63 ετών και ο τραγικός απολογισμός ανεβαίνει στους 95 πλέον νεκρούς. Συνεχίζεται η μακάβρια καταμέτρηση των ανθρωπίνων ζώων από τις φωνικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική, καθώς πέθανε ακόμα ένας εγκαυματίας από αυτούς που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ. Το Σάββατο η πυροσβεστική είχε ανεβάσει τον αριθμό των νεκρών στους 94. Ακόμη 30 εγκαυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων οι 4 διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ. Συνολικά σε ΜΕΘ νοσηλεύονται 7 άτομα. Ένα παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων η Αγία Σοφία σε καλή κατάσταση. Αναλυτικά η κατάσταση όπως αποτυπώνεται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως εξής. Ο αριθμός των ταυτοποιημένων νεκρών ανέρχεται στους 81 και υπάρχουν 2 μη αναγνωρίσιμες ορί με διαθέσιμο DNA, οι οποίες δεν έχουν αναζητηθεί από συγγενικά πρόσωπα, ενώ στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονταν έχουν καταλήξει μέχρι στιγμής 12 άνθρωποι. Την ίδια ώρα με τον Δήμαρχο Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη συναντήθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στις πληγήσεις περιοχές του Δήμου Μαραθώνα από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 και η βελτιστοποίηση του συντονισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την επίσπευση των αναγκαίων παρεμβάσεων. Ο κ. Ψινάκης ενημέρωσε τον Υπουργό για τις μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου στους τομείς σύτησης, διαμονής και συνολικής υποστήριξης των πληγέντων, της παραλαβής και προώθησης των αιτήσεων των κατοίκων για την χορήγηση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων, της απομάκρυνσης υλικών από τις περιοχές που καταστράφηκαν, καθώς και της στελέχωσης των υπηρεσιών που φροντίζουν τους πληγέντες. Στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης ζητήματα όπως οι αναγκαίες πιστοποιήσεις από το Δήμο στα κτίρια που έχουν υποστεί μικρότερες ζημιές. Παράλληλα, συζητήθηκαν και συγκεκριμένα θέματα που έθεσαν οι κάτοικοι στην πρόσφατη συνάντησή τους με τον Υπουργό Εσωτερικών, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του οδοφωτισμού και η τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, τομείς στους οποίους βρίσκεται σε εξέλιξη η απόκτηση του εξοπλισμού και η τοποθέτησή του. Ο Υπουργός Εσωτερικών υπενθύμισε τις δυνατότητες εθελοντικής απόσπασης δημοσίων υπαλλήλων εκτός του έκτακτου προσωπικού που αποφάσισε να προσλάβει ο Δήμος για 5 μήνες, αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση του Υπουργείου, η οποία θρίζεται μέχρι αυτή τη στιγμή σε 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο κ. Κουρλέτης παρότρινε τον Δήμαρχο να διασφαλίσει την πλήρη ενημέρωση των κατοίκων για τα μέτρα που υλοποιούνται, αλλά και να αντλήσει τη βοήθεια που προσφέρεται από κάθε πηγή, είτε πρόκειται για την πολιτεία, είτε για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε επαγρύπνηση έχουν τεθεί όλες οι υπηρεσίες του Δασαρχείου Δράμας, διότι μπορεί ο νομός Δράμας να μην είναι στους επικίνδυνους νομούς για την πρόκληση πυρκαγιών, εν τούτης χρειάζεται προσοχή από όλους, όπως επισημαίνει η Δασάρχης Δράμας Σοφία Θεοδωρίδου. Πολλοί κόσμος, πολλά τηλεφωνήματα, πολλοί θέλουν να ανέβουν πάνω στα βουνά μας, τα οποία είναι πανέμορφα, τα ξέρει, από όλη την Ελλάδα μας παίρνουν τηλέφωνο. Ευτυχώς όλοι είναι ενημερωμένοι για το τι πρέπει να προσέχουν. Παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, τα σκουπίδια τα μαζεύουν, δεν πετάνε. Είναι ευσυνείδητοι συνήθως αυτοί που ανεβαίνουν πάνω στην περιοχή μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Βέβαια, όπως είπατε, δεν έχουμε μεγάλη επικινδυνότητα. Τελευταίες μέρες είμαστε στο 2 σε βαθμό κινδύνου πυρκαγιάς.
Και ελπίζω έτσι να συνεχίσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να έχουμε το νου μας, έτσι δεν είναι, τώρα λόγω και του 15 Αυγούστου. Ναι, φυσικά. Αυτό, εμείς κυκλοφορούμε μέσα στα βουνά, οι λωτομίες μας συνεχίζουν κανονικά. Υπάρχουν αυτοκίνητα της υπηρεσίας που κυκλοφορούν, οι συνάδελφοι οι οποίοι ανεβαίνουν για τις δραστηριότητες που είναι να κάνουμε. Και επίσης, μέσα στα πλαίσια της δασοπροστασίας, το πρόγραμμα το οποίο τρέχει η υπηρεσία μας, υπάρχουν και περιπολίες που αφορούν την πρόληψη της δασοπροστασίας. Η κυβέρνηση προανήγγειλε ακόμα μία αναβολή στον χρόνο εκαθάρισης των συντάξεων, παραπέμποντάς τον για το τέλος του έτους. Με αποτέλεσμα, οι συνταξιούχοι να καταφέρονται εναντίον της, δηλώνοντας ότι τους εμπέζει συνεχώς. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την κοροϊδία που υφίστανται 222.000 υποψήφιοι συνταξιούχοι. 2 χρόνια και πλέον περιμένουν στην ουρά για να πάρουν τη σύνταξή τους ή το ΕΦΑΠΑΞ, αλλά το Υπουργείο Εργασίας αλλάζει συνεχώς το χρονοδιάγραμμα εκαθάρισης των ψαλιδισμένων συντάξεων που εκκρεμούν για να χορηγηθούν από τον ΕΦΚΑ, και ενώ έχουν προηγηθεί άλλες 3 διαδοχικές αναβολές, αφού με βάση τις αρχικές κυβερνητικές υποσχέσεις όλες οι εκκρεμείς συντάξεις θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί από τον Οκτώβριο του 2017. Την ίδια αίσθηση έχουν και οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων. Ο πρόεδρος των συνταξιούχων, η Καδράμας, επιβεβαιώνει πως οι συνταξιούχοι εμπέζονται και μάλιστα αναβάλλεται συνεχώς η έκδοση νέων συντάξεων, με αποτέλεσμα πολλοί από τους συναδέλφους του να περιμένουν καιρό τώρα, ακούγοντας την μία αναβολή να έρχεται μετά την άλλη. Όπως χαρακτηριστικά ανάμεσα στα άλλα λέει ο κύριος Μιχάλης Αθανασιάδης, ο πρόεδρος των συνταξιούχων ΙΚΑ Δράμας, όλα αυτά αποτελούν ένα ακόμη επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, όπου πρέπει ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει κάποια πράγματα απευθείας στο λαό. Καταρχάς, να πω ξανά ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία του Πρωθυπουργού σε αυτήν. Δεν είναι μόνο η πλευρά των συνταξιούχων. Εδώ και καιρό ακούμε ότι θα εξαγγελθούν ελαφρύνσεις. Τώρα μάλλον ακούμε ότι θα αποδοθούν οι συντάξεις χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά λέγονται εν όψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού. Μπορούσαν, αν το είχαν αποφασίσει αυτό, να μας καλέσουν και να μας το πούν πολύ νωρίτερα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα καλυφθούν οι 200.000 και πλέον συνταξιούχοι. Ίσως δώσουν ένα μέρος για να ικανοποιήσουν περισσότερο τις εξαγγελίες τους, για να δούμε ότι σε ένα βαθμό ήταν συνεπής. Η διαδρομή της κυβέρνησης σε αυτά τα 3-3,5 χρόνια μας βάζει σε πολλές σκέψεις, σοβαρότητα σημεί. Αυτή είναι μία ακόμα. Αν θα σταθούμε σοβαροί στις εξαγγελίες και θα μπορέσουμε να τις εκπληρώσουμε. Πλησιάζουν οι ημέρες, πλησιάζουν οι μήνες των περικοπών εν όψη του κλίματος της Θεσσαλονίκης. Διαραίουν ότι πιθανόν να πάρουν μια αναβολή για τις περικοπές των συντάξεων. Το αν πάρουν μια αναβολή, αυτό δεν μας ικανοποιεί μας. Αν δηλαδή μας περικόψουν τις συντάξεις το Δεκέμβριο ή αν μας τα πάρουν βασικά από τις 1 του Γενάρη, είναι ψηφισμένος ο νόμος Κατρούγκαλου να κάνει τις περικοπές. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο νόημα θα έχει η αναστολή των περικοπών. Ποιο νόημα θα έχει. Νομίζουμε ότι είναι σχετική κοροϊδία.
Το αντιλαμβάνεται. Να αλλάξει ο νόμος. Το αντιλαμβάνεται ο κάθε Έλληνας, ο κάθε συνταξιούχος. Εάν δεν αλλάξει ο νόμος του Κατρούγκανος, εάν δεν καταργηθεί, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί με μια τροπολογία ή με έναν άλλο νόμο, ο οποίος λιτός θα αναφέρει ότι δεν θα γίνουν περικοπές από τις 1η του Γενάρη του 2019. Πέρα από αυτό εδώ, θα έρθει το φορολόγητο. Θα έρθει το φορολόγητο, το οποίο θα είναι βαρύ και για τις μικρές συντάξεις. Θα αγγίζει τις συντάξεις και των 500 ευρώ. Και καταλαβαίνετε σε πόση φτωχοποίηση περισσότεροι οδηγούνται οι συνταξιούχοι. Είναι γεγονότα τα οποία περιμένουμε να έρθουν. Εμείς θα αντιδράσουμε. Εμείς καταλαβαίνουμε απόλυτα. Γι' αυτό και καλούμε τους συνταξιούχους να έρθουν κοντά μας, να έρθουν κοντά στα σωματεία, να μαζικοποιήσουμε τα σωματεία, να κλιμακώσουμε τους αγώνες και με αυτόν τον τρόπο ίσως καταφέρουμε να αναστείλουμε και τις περικοπές, αλλά ριζικά να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Η 24η Αυγούστου είναι η πιθανότερη ημερομηνία για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως άλλωστε έγινε τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν αποκλείεται ωστόσο σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας δεν προλάβουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η δημοσιοποίηση των βάσεων να γίνει Δευτέρα 27 Αυγούστου. Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία από τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, τις προτιμήσεις των υποψηφίων στα μηχανογραφικά τους δελτία, τις αυξομοιώσεις τους αριθμούς των εισακτέων ανασχολή και τις συγκρίσεις όλων αυτών των δεδομένων με τα αντίστοιχα περσινά, προκύπτει το συμπέρασμα ότι αναμένεται πτώση των βάσεων στις ιατρικές και τις δημοφιλείς πολυτεχνικές σχολές, εκτόξευση προς τα επάνω στα παιδαγωγικά τμήματα και άνοδος στις οικονομικές σχολές. Στις σχολές των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών θα υπάρχει μια σταθερότητα σε σχέση με πέρσι, με μικρές αυξομοιώσεις κυρίως προς τα πάνω. Επίσης, οι βάσεις των ΤΕΙ σε γενικές γραμμές θα κινηθούν πτωτικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η βουτιά θα ξεπεράσει και τα 1000 μόρια. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, επιβάλλεται να σημειωθεί ότι όλα αυτά αποτελούν εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων, καθώς πολλές φορές ακόμη και οι πιο ασφαλείς προβλέψεις έχουν διαψευστεί πανηγυρικά, κυρίως όταν δεν στηρίζονται στα πραγματικά δεδομένα. Οι αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο και στον αριθμό των εισακτέων έφεραν νέα δεδομένα στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ως εκ τούτου αλλάζουν την ισορροπία στις βάσεις εισαγωγής. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει αύξηση των θέσεων των εισακτέων κατά 3.966 θέσεις, συνολικά 74.692, μέρος της οποίας θα δοθεί στους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, μια αύξηση που φρενάρει την ανωδική τάση σε ορισμένες σχολές και διωγγώνει την υποχώρηση σε κάποιες άλλες, κυρίως τα ΤΕΙ. Επίσης, η αλλαγή με τα παιδαγωγικά τμήματα, τα οποία εντάχθηκαν σε όλα τα επιστημονικά πεδία, ανανεώνει το ενδιαφέρον και τη ζήτηση για αυτές τις σχολές και μοιραία εκτοξεύει τις βάσεις τους έως και 2.000 μόρια. Σημαντικό νέο δεδομένο αποτελεί η λειτουργία του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Η ζήτηση για τις νέες σχολές είναι αξιοσημείωτη, καθώς προσελκύονται υποψήφιοι φοιτητές, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα διοχετεύονταν σε αντίστοιχα τμήματα άλλων ιδρυμάτων, κυρίως της περιφέρειας. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η ιατρική Αθηνών θα βρεθεί ξανά κάτω από τα 19.000 μόρια, ενώ αντίστοιχη πτώση αναμένεται και στις υπόλοιπες ιατρικές σχολές της χώρας. Μεγαλύτερη πτώση θα καταγράψουν οι βάσεις των δημοφιλών πολυτεχνικών τμήματων, τόσο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το τμήμα ηλεκτρονικού υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ενδέχεται να κινηθεί γύρω στα 18.300 μόρια, όσο και στην περιφέρεια, ενώ επίσης γύρω στα 18.300 μόρια αναμένεται να σκαρφαλώσει και η νομική Αθηνών. Το βαθμολογικό κατόφλι για τα πανεπιστήμια, για τμήματα για την εισαγωγή στα οποία δεν απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, εκτιμάται ότι θα βρεθεί γύρω στα 7.000 μόρια, ίσως και λίγο πιο χαμηλά, ενώ για τα ΤΕΙ κάτω από τα 3.000 μόρια, δηλαδή 2.800 έως 2.900. Ζώνη αυξημένης επαγρύπνησης ισχύει μέχρι νεωτέρα σε όλη την έκταση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε μήκος 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα, με απόφαση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Οικίας Περιφέρειας, προκειμένου να προληφθεί η πανόλη των μικρών μυρικαστικών που πλήττει Τουρκία και Βουλγαρία.
σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και σε μήκος 10 χιλιόμετρων μετά τα σύνορα, έχει ληφθεί μια προληπτική ζώνη προστασίας κατά της πανόλης των μυρικαστικών που πλήττει σε μεγάλη έκταση την Τουρκία και ήδη έχει μεταδοθεί και στη Βουλγαρία, λέει ανάμεσα στα άλλα ο προϊστάμενος της Κρινητικής Υπηρεσίας Δράμας Ανέστης Παπαδούδης, επισημένοντας προς όλους τους κτηνοτρόφους πως θα πρέπει να λαμβάνουν άμεσα τα μέτρα αυτά προστασίας για να προφυλάξουν το κοπάδι τους και το εισόδημά τους. Οι περιοχές οι οποίες πρέπει μέσα στο νομό της Δράμας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της πρόληψης των 10 χιλιόμετρων είναι οι περιοχές του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου και οι περιοχές όπως τα Διπόταμα και η Πρασινάδα του Δήμου Παρανεστίου. Βγάλαμε τις προηγούμενες μέρες μία απόφαση που τη λέμε ζώνη αυξημένης επαγρύπνησης βάθος 10 χιλιόμετρων κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Η λογική αυτής της ζώνης είναι στο να έχουμε αυτό που λέει και το όνομά της, δηλαδή την επαγρύπνηση, να ξέρουμε τι γίνεται στις μονάδες εγωπροβάτων που είναι κατά μήκος των βουλγαρικών συνόρων, με τον κίνδυνο μη τυχόν περάσει κάποια αρρώστια, η οποία είναι συγκεκριμένα η πανόλη των μικρών μυρικαστικών, που έχει εκδηλώσει, έχει βγάλει συμπτώματα στα βουλγαροτουρκικά σύνορα. Είναι στην Τουρκία αυτή η αρρώστια, έχει περάσει στη Βουλγαρία. Ήδη έχει η Βουλγαρία μέχρι τώρα 6 εστίες, αρκετά μακριά από εμάς βέβαια, από τα ελληνικά σύνορα. Από τον Εύρο, να φανταστείτε, είναι γύρω στα 60 χιλιόμετρα η απόσταση. Παρ' όλα αυτά όμως, με απόφαση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερίας, βγήκε κατά κάποιο τρόπο αυτή η ζώνη αυξημένης επαγρύπνησης που αφορά όλη την περιφέρεια. Έτσι, όλη η νομή από τον Εύρο μέχρι και την Δράμα δημιουργούν αυτή τη ζώνη, ο οποίος είναι καθαρά για προληπτικούς λόγους. Mm-hmm. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν στο πλαίσιο αυτής της εφαρμογής και της απόφασης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, η παραγωγή. Οι παραγωγοί να έχουν λίγο, πρώτα-πρώτα να προσέχουν τις μετακινήσεις των ζώων τους. Ιδίως κάποιες παράτυπες, παράνομες, όπως θέλετε πείτε το, μετακινήσεις ζώων από και προς τα σύνορα κλπ. Αυτά φυσικά να τα αποφεύγουν διαροπάλου, γιατί είναι κάτι πέρα από παράνομο, που ενέχει πολλούς κινδύνους. Να προσέχουν λίγο σε ό,τι αφορά το ζωικό τους κεφάλαιο, αν έχουν διαφοροποιήσεις, δηλαδή αναπνευστικά συμπτώματα, συμπτώματα από το πεπτικό, διάρειες, όλα μαζί άμα συντρέχουν, έχουν πυρετό αρκετά ζώα. Αυτό δείχνει ότι έχει μπει κάποιος ιός μέσα στο κοπάδι και πρέπει οπωσδήποτε να φωνάξουν τον κτηνίατρο του δημοσίου να δει τι γίνεται, να πάρει τα αίματα, να πάρει δείγματα για να απομονώσουμε τον ιό, αν είναι τέτοια περίπτωση. Μπορεί να είναι και μία απλή περίπτωση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά εμείς πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις παίρνουμε το χειρότερο δυνατό σενάριο και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι γίνεται. Σε ό,τι αφορά την περιοχή αυτή, τώρα λίγο να επισημάνω, το 10 χιλιόμετρο, στην ουσία πιάνει τις κτηνοτροφικές μονάδες του Κάτω Νευροκοπίου, του κτηνιατρίου δηλαδή του Κάτω Νευροκοπίου. Εκείνες τις μονάδες πιάνει, εκτός από Οχυρό, Κάτω Βροντού, που είναι αρκετά μεγάλη απόσταση από τα σύνορα. Σε ευθεία γραμμή όλες οι άλλες εκτροφές είναι μέσα σε αυτή τη ζώνη. Συν τον Δήμο Παρανεστίου, που είναι Πρασινάδα Διπόταμα, που εκεί έχει κάποια κοπάδια, όχι ιδιαίτερα πολλά, αλλά και αυτές οι δύο κοινότητες είναι και αυτές μέσα σε αυτή τη ζώνη επιτήρησης. Όλα τα άλλα τα χωριά είναι εκτός. Είτε είναι Σκαλωτή, είτε είναι οτιδήποτε, Σιδηρόνερ, μπράβο, είναι εκτός. Εκτός αυτής της ζώνης. Και τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί, να ελέγχουν ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει στη μονάδα τους? Σαφέστατα. Αυτό που φωνάζουμε και λέμε πολλές φορές, δημιουργήστε τάφρους εισόδου-εξόδου, τόσο για τα φορτηγά, π.χ. αυτό που παίρνει το γάλα, ή όταν μπαίνει επισκέπτης μέσα, δώστε τον μπότες, έχετε μία λεκάνη με απολυμαντικό, να βάζουν τα πόδια τους, τις μπότες δηλαδή, μέσα, να απολυμαίνουν, μετά να βγαίνουν έξω, πάλι ξανά το ίδιο. Είναι μέτρα τα οποία προστατεύουν το κοπάδι τους. Απλά πράγματα, αλλά πρέπει να γίνουν πρώτη γραμμή. Δεν ξέρεις αυτός που έρχεται σαν επίσκεψη, σαν βόλτα, σαν οτιδήποτε, πού ήταν, ποιο προηγουμένως. Μπορεί να είναι ένας έμπορας να γυρνάει από μαντρί σε μαντρί για να βρει ζώα και να έχει επισκεφθεί 15 μαντρία που λέει ο λόγος, και ένα από αυτά να έχει το πρόβλημα και να στο μεταδώσει το νόσημα. Mm-hmm. Γι' αυτό επιμένουμε και φωνάζουμε και λέμε μέτρα απολύμανσης να παίρνετε. Σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν και για άλλους λόγους
τους ζητούσατε να ελέγχουν από πού θα αγοράζουν και τις ζωοτροφές και πώς θα γίνεται και τι αγοροπολισία, σε ποιο έδαφος δηλαδή κτλ. Και ώστε να προστατεύσουν και για επιπρόσθετους λόγους τα κοπάκια τους. Ναι, σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν επεκτηνόμαστε τόσο πολύ. Σίγουρα όμως οποιαδήποτε αγοροπολισία ζώων πρέπει να ακολουθεί κανονικά τη διαδικασία, δηλαδή ενημέρωση μέσω κτηνιατρίου, άδεια διακίνησης και για λόγους προστασίας του ίδιου του αγοραστή στην ουσία. Ο πολιτής, άμα είναι κάποιος ο οποίος έχει ήδη πάθει ζημιά, θα ενδεχομένως κάποια πράγματα θα τα κρύψει για να απαλλαχτεί από τέτοιου είδους ζώα. Εάν περνάει κανονικά το σύστημα, δηλαδή ενημέρωση κτηνιατρίου, άδειες διακίνησης, πιστεύουμε ότι θα προστατευτεί ο σωστός επιχειρηματίας, παύλα κτηνοτρόφος. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, βέβαια, δεν γίνονταν μόνο αυτός ο έλεγχος, λαμβάνονταν και κάποια άλλα επιπρόσθετα μέτρα. Παραδείγματος χάρη, και το κοπάδι δεν μετακινούνταν σε άλλες περιοχές ή μόνο σε ελεγχόμενες περιοχές. Ναι, ναι, αυτό βέβαια είναι σε περίπτωση ύπαρξης του νοσήματος. Σε αυτή την περίπτωση δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι. Απλώς θα γίνεται μία επιτήρηση και οποιαδήποτε μετακίνηση του ζωικού κεφαλαίου που επιτρέπεται θα περνάει μέσα από το κτηνιατρίο όπως πρέπει. Μιλάμε τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, του νευροκοπίου ή του νικηφόρου. Αλλά μετακινήσεις είτε για σφαγή είτε αγοραπολισίες ζωντανών κλπ. Κανονικά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μέχρι πότε θα ισχύει αυτή η πρόληψη? Δεν το γνωρίζουμε. Είναι μέχρι να εξαλειφθούν οι εστίες στη Βουλγαρία και να μας δώσει το πράσινο φως η Βουλγαρία. Εμείς αυτές τις ζώνες τις δημιουργήσαμε, θα έχουμε την επαγρύπνηση, θα κάνουμε τώρα μια προμήθεια κάποιων απολυμαντικών, ενδεχομένως να ενεργοποιήσουμε και την Τάφρο που είναι στα σύνορα εξοχής, στο σταθμό εκεί, ώστε και οχήματα να περνάνε μέσα από την Τάφρο, για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας κατά κάποιο τρόπο. Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι κτηνοτρόφοι για την εξάπλωση της πανόλης των μυρικαστικών σε Τουρκία και Βουλγαρία και θεωρούν ότι τα προληπτικά μέτρα της ζώνης των 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα σε όλη την περιφέρεια ΑΜΑΘ καλώς ελήφθησαν. Την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν προβληματισμένοι, αλλά θεωρούν σωστή την απόφαση πρόληψης που ελήφθη από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επισημαίνουν και προς όλους τους συναδέλφους τους πως θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα σοβαρά αυτά μέτρα, προκειμένου να διατηρηθεί για άλλη μια φορά ανέπαφος ο νομός της Δράμας και τα κοπάδια των εγωπροβάτων από την προσβολή της πανόλης. Ναι, πρόσφατα μας ήρθε μια ανακοίνωση, μια απόφαση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δράμας, βάσει της οποίας η ζώνη στα σύνορα με τη Βουλγαρία, στο σημείο που συνορεύει ο νομός Δράμας με τη Βουλγαρία και 10 χιλιόμετρα μέσα, στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται γύρω στα 25 χωριά από την περιοχή του Νευροκοπίου, ποταμούς, στο Παρανέστη έχουμε τα χωριά Πρασινάδα και Διπόταμα. Στο Δήμο της Δράμας είναι Σιδηρόνερο? Όχι, το Σιδηρόνερο δεν τους πιάνει, όχι. Πιάνει μόνο το Δέλτα, τους ποταμούς και αυτά τα χωριά. Μικροκλεισούρα και πάμε μετά προς την Ευρωκόπη. Αυτή η ζώνη ορίστηκε σαν ζώνη διαρκούς επιτήρησης για το θέμα της πανόλης των μικρών μυρικαστικών. Επειδή έχουμε εξάπλωση της ασθένειας στη Βουλγαρία, συστάθηκε αυτή η ζώνη ούτως ώστε να έχουμε μια άμυνα, να μην έρθει η αρρώστια σε εμάς. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στα πλαίσια αυτής της απόφασης θα ενημερώσουν τους παραγωγούς και ο σύλλογος όσους μπορεί θα ενημερώσει για να γίνονται κάποιες ενέργειες στα πλαίσια αυτούς της κατάστασης. Οι ενέργειες οι οποίες έχουν να κάνουν με επιτήρηση των ζώων, της κλινικής κατάστασης των ζώων, καταγραφή του ζωικού πληθυσμού, του ζωικού κεφαλαίου και μια άλλη σειρά ενεργειών τις οποίες έχουν αποφασίσει από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Οι συνάδελφοί μας οι οποίοι βρίσκονται εντός αυτής της ζώνης είναι καλό να απευθυνθούν είτε στους Δήμους, γιατί και οι Δήμοι ενημερώθηκαν για το συγκεκριμένο θέμα, είτε στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, είτε σε εμάς στο Σύλλογο, να τους ενημερώσουμε σχετικά και αναλυτικά για το τι πρόκειται να γίνει. Στο πλαίσιο αυτών των πολιτικών μέτρων, τι πρέπει να κάνουν οι κτηνοτρόφοι? Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να συμμορφωθούν στις υποδείξεις της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής δεν έχει υπάρκεια κτηνιάτρων, οπότε θα μπουν σε μια σειρά οι μονάδες οι οποίες θα επισκέπτονται από τους κτηνιάτρους,
για να δουν την κλινική εικόνα των ζώων. Θα γίνονται κάποιες ενημερώσεις σχετικά με κάποια συμπτώματα της ασθένειας, ούτως ώστε οι κτηνοτρόφοι, αν τυχόν συμβεί κάτι, να το αναγνωρίσουν. Και εδώ θα ελέγχονται οι μετακινήσεις αυτών που θα πηγαίνουν. Εννοείται. Υπάρχει ειδικό καθεστώς στο θέμα των μετακινήσεων πλέον σε αυτές τις μονάδες. Θα πρέπει να υπάρχει, θα υπάρχουν πιο αυστηρά μέτρα και πιο αυστηρή επιτήρηση πάνω στο θέμα αυτό. Κλείνει οριστικά με απόφαση της διοίκησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης το εργοστάσιο στην Οριστιάδα. Τα άσχημα νέα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και στους παραγωγούς των σειρών, οι οποίοι αισθάνονται ανασφάλεια με τις εξελίξεις. Όλοι παρακολουθούν αναμένοντας τις επόμενες κινήσεις της διοίκησης. Άσχημα τα νέα για την τοπική οικονομία του Εύρου και για την βιομηχανία Ζάχαρης, αφού η διοίκηση αποφάσισε το οριστικό λουκέτο του εργοστασίου στην Οριστιάδα και την απορρόφηση των εργαζομένων σε άλλες θέσεις. Το νέο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τους αγρότες των Σερών, οι οποίοι θεωρούσαν αναμενόμενη απόφαση λόγω των λαθών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ήταν μια αναμενόμενη απόφαση από ό,τι ακούσαμε, γιατί λόγω την μη καλλιεργήσιμη έκταση που είναι πάρα πολύ μικρή, ήταν ακόλουθο ότι και το εργοστάσιο της Οριστιάδος θα κλείσει. Μετά από τόσα λάθη που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, οδηγηθήκαμε και στο κλείσιμο του εργοστασίου Οριστιάδος. Ήταν δηλαδή κάτι αναμενόμενο, γιατί οι αγρότες εκεί δεν καλλιέργησαν. Με όλο αυτό που έγινε πέρσι, την μην πληρωμή μέχρι τη λήξη του συμβολαίου που ήταν το Δεκέμβριο, με όλη την αβεβαιότητα, με όλο το ότι δεν ξέραμε αν θα σπείρουμε, δεν θα σπείρουμε, πότε θα σπείρουμε, αν θα πληρωθούμε και όλα αυτά, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Πιστεύετε ότι το ίδιο μπορεί να γίνει και στις αίρες, υπάρχουν αυτοί οι φόβοι? Στις αίρες το εργοστάσιο είναι κλειστό εδώ και 3-4 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξανανοίξει το εργοστάσιο των Σερών αν δεν καλλιεργηθούν πάνω από 30.000 στρέμματα. Μάλιστα, οι αγρότες υποστηρίζουν ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, η καλλιέργεια θα χαθεί. Αν δεν αλλάξει κάτι πολύ δραστικά, γρήγορα και άμεσα, η καλλιέργεια θα φύγει τελείως και μιλάμε για μια καλλιέργεια που είναι αυτή τη στιγμή συμβολιακή, μια καλλιέργεια που υπάρχει συνδεδεμένη ενίσχυση, η οποία αυτή τη στιγμή χάνεται. Οι θευτεροπαραγωγοί του Βόρειου Εύρου έχουν καταφύγει σε ένδυκα μέσα προκειμένου να εισπράξουν όσα τους οφείλει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για τα τέφλα που καλλιέργησαν και συγκόμισαν, αλλά δεν μπόρεσαν να καταθέσουν στο εργοστάσιο και αυτή τη στιγμή έχουν εναποθέσει τις άκρες των χωραφιών τους. Οι αγρότες των Σερών, από την άλλη, είδαν ως σανίδα σωτηρία συνεργασία με τη Συνεταιριστική Τράπεζα των Σερών. Εμείς εδώ και μια δεκαετία βάζαμε πλάτη, στηρίζαμε την καλλιέργεια, στηρίζαμε τους εργαζομένους, στηρίζαμε τους πάντες με φόβο και κίνδυνο να χάσουμε χρήματα. Αλλά πέρσι φτάσαμε σε σημείο τέτοιο ότι υπήρχε μια βεβαιότητα και πάλι καλά που βρέθηκε η λύση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα. Να ευχαριστήσουμε και αυτούς τους όσους είναι συνεταιριστικοί που βοήθησαν στο να πληρωθούμε. Βάζαμε, όπως είπαμε, πλάτη, αλλά μέχρι ένα σημείο. Επειδή τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πάρα πολύ δύσκολα, δεν υπάρχει φέτος αυτή η καλλιέργεια που λέγεται ζαχαρότεφλο. Φέτος μπορούμε να πούμε ότι αν μέχρι τέλη Δεκεμβρίου είχαν πληρωθεί η παραγωγή, πιστεύω ότι θα υπήρχε μια ζήτηση πάνω από 50.000 στρέμματα για τον νομό Σερών για να καλλιεργηθεί το ζαχαρότεφλο. Ερχόμαστε όμως από την άλλη και λέμε ότι μήπως δεν τον θέλαν αυτό, γι' αυτό το λόγο αφήσαν τον κόσμο απλήρωτο και οδηγηθήκαμε σε αυτό το σημείο. Οι κινητήριος δύναμης βιομηχανίας, οι αγρότες, έχουν πλέον χάσει την εμπιστοσύνη τους και έχουν ήδη στραφεί σε άλλες καλλιέργειες. Το οικονομικό μοντέλο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, όπως όλα δείχνουν, θα αλλάξει. Το ερώτημα είναι πώς και με τι όρους και πώς αυτό θα μεταφραστεί σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Το αύριο της βιομηχανίας φαίνεται θολό και όλοι περιμένουν τον επενδυτή. Το λέγαμε εδώ και καιρό ότι πρέπει να πάρει τη βιομηχανία, το εργοστάσιο τέλος πάντων, Σερών, κάποιος επενδυτής, ο οποίος θα θέλει όμως να τη δουλέψει. Να μην πάρει δηλαδή μόνο το μέρος και να το κάνει κάτι άλλο. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι από τη στιγμή που θα υπάρχει κάποιος καλός επενδυτής να σπείρουμε, να καλλιεργήσουμε, γιατί είναι μια εναλλακτική, πολύ σοβαρή καλλιέργεια και που μας αφήνει ένα κέρδος
έτσι ώστε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Και θα μπορούσαν, αν το έπαιρνε κάποιος επενδυτής, να κάνουν και άλλα πράγματα στο εργοστάσιο, να βγαίνουν και άλλες, να υπάρχουν δηλαδή και άλλες παραγωγές πλην της ζάχαρης, για να μπορεί και το ίδιο να ανταπεξέλθει. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε, γιατί τα εργοστάσια αυτά όλα δούλευαν μόνο για 3 μήνες. Δεν μπορεί μια βιομηχανία να δουλεύει 3 μήνες, να συντηρεί όλο αυτό το προσωπικό και όλα τα έξοδα να γίνονται με 3 μήνες δουλειά. Μετά από 33 χρόνια μουφτίας, η κυβέρνηση αποστρατεύει τον μουφτή Κομωτινής και ο ίδιος, μιλώντας στο Σταρ Βορείου Ελλάδος, αναρωτιέται ποιος είναι ο στόχος αυτών των ενεργειών, καθώς υποστηρίζει ότι το θέμα έχει πολιτικές προεκτάσεις. Ως γνωστόν, ο τουρκικός τύπος δεν δέχεται τους επίσημους διορισμένους μουφτίδες της Θράκης ως νόμιμους. Ο Μέτσο Τζαμαλίος, επίσημα διορισμένος, αποκαλείται ως μουφτής Μαριονέτα και βρίσκεται υποκαθεστώς περσόνα νον γκράντα για την Τουρκία. Το σχέδιο της κυβέρνησης κάνει λόγο, και βεβαίως αναμένουμε να το δούμε και ολοκληρωμένο, για αναγκαστική συνταξιοδότηση. Λοιπόν, πώς θα το σχολιάσετε? Εμείς εδώ έχουμε ερωτηματικά, το λέω πληθυντικό. Γιατί πολλά το... ερωτηματικά. Γιατί το κάνει μετά από 33 χρόνια? Πού είναι το λάθος μας, η ηλικία μας? Όχι. Γι' αυτό... Το ηλικία που δεν παίζει ρόλο και στο Σύνταγμα σήμερα, σύνταξη δεν έχουν ούτε Μητροπολίτης ούτε Μουφτής. Στο άρθρο 6. Τώρα αυτή είναι προσωπική απόφαση. Μεταξύ τους το πήραν απόφαση. Εμάς δεν μας, ούτε δεν μας κάλεσαν να το συζητήσουμε. Και αν ήταν λογικό αυτό το πρόγραμμα, ήταν δυνατόν και να τους βοηθήσουμε. Πού αποσκοπεί αυτό, τι πιστεύετε, τι στόχο έχει? Δεν βρήκαμε ακόμα τελική αποτέλεσμα, αλλά μυαλό μου λίγο πάει προς την πολιτική. Πολιτική λόγη. Ναι. Θεωρείτε ότι το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να συμβεί κάτι τέτοιο είναι τυχαίο? Όχι. Όχι. Ποτέ, εφέντη, ένας Μητροπολίτης, ένας Μουφτής, σε σύνταξη δεν είναι. Ούτε αζίλ, πώς θα τα πούμε, από την υπηρεσία του. Εδώ, όποιος και να είναι, το λάθος που είναι λάθος, έκαναν λάθος εδώ. Έπρεπε λίγο να ρωτήσουν εμάς, να μάθουν τι είναι μουφτή, τι είναι μουφτία, τι είναι θρησκευτικός, τι τουρκός. Ξέρουν, αλλά μερικά πράγματα της ουσίας δεν τα ξέρουν. Σοφολογιώτατε, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πιστεύετε ότι θα έρθει να επηρεάσει την καθημερινότητα και τις ειρηνικές σχέσεις στην τοπική κοινωνία? Εγώ δεν νομίζω ότι θα φτάσει ως εκεί, γιατί από πίσω... Έχουμε συμβούλια επικρατεία, έχουμε. Έως το τέλος εμείς δεν θα σηκώσουμε τα χέρια μας με αυτό, με τέτοια τρόπο. Που, θα αγωνιστείτε? Όχι. Ναι, θα πάμε στα ανώτερα δικαστήρια. Σήμερα πρόκειται να γίνει κάποια συγκέντρωση? Όχι, συγκέντρωση. Αυτοί έρχονται, αν έρθουν, για να δείξουν ότι... να μην αισθάνομαι εγώ από ψυχολογικό πλευρά ότι είμαι μόνος μου. Δείχνουν αυτό ότι οι μουσουλμάνοι είναι από πίσω μου. Και εγώ θα τους πω ένα ευχαριστήριο μόνο. Σχόλια, τέτοια πράγματα, όχι. Εσείς, ως μουφτής, Κομωτινής, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στηρίζετε τόσο στην κοινωνία, αλλά και σε όσους μέσα από την κυβέρνηση προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σχέδιο το οποίο είναι ενάντια στη μουφτία Κομωτινής και Ξάνθης? Λοιπόν, εγώ με παροιμία μπορώ να απαντήσω εδώ ότι κάτι ένας που πρέπει να γνωρίζει και να γνωρίζει τον εαυτό του, πρέπει να γνωρίζει και τον συνάνθρωπο του και να αναγνωρίζει. Τώρα, ο μουφτής στην υπηρεσία του ξέρει καλά τι να κάνει, αλλά εκείνος που είναι έξω από την τέτοια υπηρεσία και δεν τα ξέρει όλα, η δουλειά του ήταν συμβούλιο στις άρες.
Δεν έκαναν αυτά, δεν έκαναν. Μαρίτε, έπληξε έτσι, τέτοιος νόμος, από τη Βουλή πέρασε, πέρασε, αλλά τι πέρασε. Τώρα, κυβέρνηση είναι κυβέρνηση. Εμείς γνωρίζουμε τον εαυτό μας κρατική. Κράτος τι λέει εδώ. Από πολιτική πλευρά, αν το πω, δεν είναι σωστό. Από θρησκευτική πλευρά, εγώ πολύ καλά ξέρω ότι όλος ο Ισλαμικός κόσμος ξέρει ότι στην Ελλάδα οι μουσουλμάνοι είναι τόσο ελεύθεροι ότι τους γάμους, τους χωρισμούς το κάνουν σύμφωνα με το Ισλάμ. Τέτοια μειονότητα στον κόσμο, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο δεν υπάρχει. Και όλοι έχουν αγάπη προς την Ελλάδα από αυτή την ελευθερία. Τι κάναμε εδώ τώρα, για βαλόνα να χάσουμε βαγόνια. Δεν είναι σωστό. Να τα κάνουν συστηματικά. Εμείς ακόμα σήμερα δεν ξέραμε γιατί το έκαναν αυτό. Η Τουρκία τι ρόλο παίζει? Τουρκία τι ρόλο. Εδώ 33 χρόνια είμαι μουφτής, ακόμα δεν έχουμε συναντηθεί με τον τουρκικό πρόξενο. Δεν με θέλουν. Δεν με θέλουν. Και γελάω. Γιατί γελάω? Γιατί όποιος είναι πολιτικός ξέρει την πολιτική του. Όποιος είναι θρησκευτικός και αυτός είναι στην επάγγελμα του δόκτορα. Λένε πολλές φορές ότι οι θρησκευτικοί να μην μπαίνουν στα πολιτικά θέματα. Αλλά βλέπουμε σήμερα οι πολιτικοί επέμβουν και εμείς να μην σηκώνουμε, εμείς ευθεία να σηκώνουμε χέρια και να τους πούμε κάνετε καλά. Όχι, δεν τους αφήσουμε. Όσο μπορούμε, όσο είναι δύναμη μας, εμείς προς τον δίκαιο θα είμαστε ατσάλια. Ολοκληρώνοντας, κρατάμε ότι δεν σηκώνετε τα χέρια ψηλά και συνεχίζετε τον αγώνα σας. Γιατί πιστεύουμε στην Ελλάδα υπάρχει δικαιοσύνη και είναι δημοκρατικός κράτος. Δεύλε του χουκούκ. Νομικός θα το πούμε το χουκούκ. Ναι. Πιστεύουμε. Και δεν φτάνει μόνο να το ζούμε και να κάνει μια αδικία στα θρησκευτικά. Αν έχουν κάνει σε κανέναν Μετροπολίτη, μπορεί. Αλλά δεν έχουμε ακούσει τέτοια πράγματα και να κάνουν αρχή από εμάς. Είναι πολιτική αυτό και δεν τα παραδοτούμε. Όχι. Θα περάσουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Και επανήλθαμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος υπογράφτηκε στις 31 Ιουλίου 2018 από τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σοκράτη Φάμελο η απόφαση ρυθμίσης θύρας για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019. Η απόφαση αυτή κλείνει το τρίπτυχο των απαιτούμενων αποφάσεων για να ξεκινήσει ομαλά η θρεφτική δραστηριότητα στις 20 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις 18 Ιουλίου φέτος έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις τελών και εισφορών για την έκδοση αδειών θύρας και ήδη δασταρχεία και κυνηγετικοί σύλλογοι εξυπηρετούν χιλιάδες κυνηγούς με αποτέλεσμα φέτος όλοι να είναι πιο ικανοποιημένοι αφού η έκδοση αυτή ήρθε νωρίτερα από ό,τι άλλες χρονιές. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η θύρα είναι ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση που εκπονείται αυτό το διάστημα στη χώρα. Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος επιδιώκει την τήρηση των αρχών αειφορίας και δικαίου, την ασφάλεια των κυνηγών, την ουσιαστική θυροφύλαξη και τη διαχείριση των πληθυσμών της Πανίδας με ταυτόχρονα ωφέλη για την τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία, τη μείωση των ζωάνθρωπων όσων και τη διατήρηση των θυραματικών πληθυσμών. Με γνώμονα τα παραπάνω, στη φετινή ρυθμιστική απόφαση θύρας αυξάνεται οριζόντια σε όλη τη χώρα η κάρποση του αγριόχειρου σε 10 θυρευθέντα άτομα ανά ομάδα κυνηγών. Μειώνεται το ημερήσιο όριο κάρπωσης για το τριγώνι από τα 12 στα 10 θυρευθέντα πτηνά ανά κυνηγό.
περιορίζεται το κυνήγι της νησιωτικής πέρδικας στην Ισοχείο σε συνολικά 16 εξόδους σε σύγκριση με τις 22 που επιτρεπόταν ως πέρσι. Απαγορεύεται η θύρα της Ασπρομετωπόχινας στην περιοχή του Έλους Αρτζάν και της Λίμνης Δοϊράνης, επιπλέον των περιοχών που προέβλεπε η περσινή ρυθμιστική. Παρατείνεται η απαγόρευση θύρα στον Ημιτό για έναν ακόμη χρόνο. Προβλέπεται ειδική διατύπωση για την άμεση έκδοση δασικής απαγορευτικής διάταξης από τα δασαρχεία για τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από τη δασική νομοθεσία να απαγορευτεί η θύρα λόγω καιρικών συνθήκων για ορισμένο χρόνο, ώστε να μην καθυστερεί για γραφειοκρατικούς λόγους η διαδικασία. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι μετά από πολλά χρόνια έρεται η απαγόρευση θύρας στη ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα χερσαία σύνορα της χώρας μας, εκτός από αυτά με την Τουρκία. Πρόκειται για ένα αναχρονιστικό μέτρο που δεν προσέφερε καμία ωφέλεια ως προς τη διαχείριση των ειδών της άγριας πανίδας. Είναι σημαντικό να προσεχθεί ότι με την παρούσα απόφαση επιτρέπεται στην παραπάνω ζώνη μόνο η θύρα τριχωτών θυραμάτων. Θα ακολουθήσει σύντομα και η τροποποίηση της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης για τα πτηνά. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ζημιών από τον αγριόχειρο λόγω υπερπληθυσμού, κυρίως υβριδίων, πέρα από την οριζόντια αύξηση της κάρπωσης που περιλαμβάνει η ρυθμιστική, καθώς κρίνεται αναγκαίο ότι χρειάζεται εντατικοποίηση των μέτρων για την προστασία της αγροτικής οικονομίας από τις ζημιές. Είναι μεταξύ άλλων αυτά που προβλέπεται στη νέα ρυθμιστική που εκδόθηκε στο τέλος του Ιουλίου φέτος. Με την αφορμή αυτή, η δασάρχης δράμα Σοφία Θεοδωρίδου ζητά από όλους τους κυνηγούς να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τους νόμους, προκειμένου να κυλήσει ομαλά η νέα κυνηγετική χρονιά. Ευχόμενος μια κυνηγετική περίοδο χωρίς προβλήματα, ο υπεύθυνος θύρας του δασαρχείου δράμας, Νικόλαος Κονταξής, επισημαίνει ορισμένες από τις αλλαγές που αφορούν στο κυνήγι φέτος, όπως παραδείγματος χάρη στο κυνήγι του αγριόχειρου και του ορτικιού. Με αφορμή την έναρξη της νέας κυνηγετικής περίοδου, η δασάρχης δράμα Σοφία Θεοδωρίδου, απευθυνόμενη προς όλους τους κυνηγετικούς συλλόγους και τα μέλη τους, ζητά από αυτούς να τηρούν αυστηρά την νομοθεσία και όλους τους νόμους για να μπορέσει η κυνηγετική χρονιά να ολοκληρωθεί χωρίς απρόοπτα. Η νέα ρυθμιστική της θύρας βγήκε την Παρασκευή, πήρε ΦΕΚ, οπότε σήμερα αύριο θα βγάλουμε την δασική αστυνομική διάταξη θύρας, η οποία θα ισχύσει για τη δικιά μας την περιοχή. Οι κυνηγοί είναι πάντα ενημερωμένοι και ευτυχώς είναι και εδώ πέρα ευσυνείδητοι. Περιμένουμε και από αυτούς στα πλαίσια της δασοπροστασίας και το ότι αγαπάνε το δάσος και τα ζώα που κυκλοφορούν, τα οποία είναι θυράματα για αυτούς. Είναι πολύ σημαντική και η βοήθειά τους και η δράση τους στην πυροπροστασία. Επειδή κινούνται μέσα στα δάση, οπότε οτιδήποτε αντιληφθεί κάποιος, πολύ γρήγορα θα μπορεί να δράσει και η πυροσβεστική υπηρεσία και η δασική υπηρεσία. Ικανοποιημένος από την έκδοση της ρυθμιστικής στο τέλος Ιουλίου, αλλά και το γεγονός ότι φέτος ρυθμίστηκαν τα των κυνηγετικών αδειών νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, δήλωσε ο υπεύθυνος θύρας του δασαρχείου δράμας Νικόλαος Κονταξής, επισημένοντας ανάμεσα στα άλλα πως οι κυνηγοί θα πρέπει να τηρούν όλες τις διατάξεις όχι μόνο της ρυθμιστικής αλλά και του νόμου για ένα κυνήγι το οποίο θα τους δίνει μεν χαρά αλλά δεν θα προκαλεί κανένα πρόβλημα και στους άλλους. Για φέτος, πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, υπογράφηκε η έκδοση αδειών θύρας πολύ νωρίς. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε μια ομαλή ροή όσον αφορά την έκδοση και δεν έχουμε θέμα σε αυτό. Σήμερα, προχθές Παρασκευή, βγήκε και το ΦΕΚ όπου αφορά τη ρυθμιστική πλέον. Και σήμερα θα εκδοθεί και από την υπηρεσία μας, αφού έπρεπε πρώτα να εκδοθεί το ΦΕΚ. Mm-hmm. Το κυνήγι αρχίζει, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, 20 Αυγούστου και τελειώνει το Φλεβάρι του τέλος Φλεβαρίου του 19. Στην αρχή επιτρέπεται μόνο στις ζώνες διάβασης για τα πουλιά. Και από τις 15 Σεπτεμβρίου πάμε για το λαγό και το αγριογούρουνο. Mm-hmm. Πάντα πρέπει να προσέχουμε που πυροβολούμε. Είναι το κυριότερο. Αν δεν δούμε, δεν πυροβολούμε. Φοράμε το φωσφοριζέ γυλαίκο, οπωσδήποτε το φοράμε. Έτσι ώστε να είναι διάχυτο από τους κυνηγούς. Να φαίνεται από μακριά τι μπορεί να ρίξουμε, τέλος πάντων, να μην έχουμε. Το όπλο πάντα πρέπει να έχει τρεις σφαίρες. Μέσα στο αυτοκίνητο έχουμε λιμένο, ποτέ δεν έχει μέσα στο αυτοκίνητο το όπλο, δεν έχει σφαίρες, γιατί και εκεί έχουμε πολλές φορές ατυχήματα. Και πάντα να συνεργάζονται με τους κατατόπους δασικές υπηρεσίες, ομοσπονδιακούς θεροφύλακες και τους θεροφύλακες των συλλόγων. Υπάρχουν οι υπηρεσίες, υπάρχουν οι κυνηγητικοί σύλλογοι, όπου μπορούν να παίρνουν οποιαδήποτε πληροφορία θέλουν, και ειδικά όσον αφορά τους κυνηγούς που έρχονται από άλλους νομούς,
για να μην βγαίνουν ανεξέλεγκτα στα βουνά και να λένε ότι δεν γνωρίζουν διάφορα πράγματα. Όσον αφορά στη νέα ρυθμιστική, ισχύει αυτό τουλάχιστον που διαβάσαμε, που κοινοποιήθηκε, δημοσιοποιήθηκε για κάποιες αλλαγές στο κυνήγι των αγριογούρνων? Ισχύει για, ότι ο αριθμός αυξήθηκε από 6 σε 10. Για τις ομάδες, για τους, ομάδες που κυνηγούν αγριογούρνα και για τα ορτίκια, από 12 που ήταν πέρυσι, ο αριθμός φέτος έπεσε στα 10. Mm-hmm. Αυτό θα ισχύσει για όλη την περίοδο που επιτρέπεται το κυνήγι των τριχών? Για τη φετινή χρονιά 18-19, σίγουρα. Τώρα για τον χρόνο είναι άλλο. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης στο Κτηνοτροφικό Σύλλογο Νομού Δράμας. Ναι, στις 6 Σεπτεμβρίου γίνονται εκλογές του Συλλόγου μας. Έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία εδώ και δύο μήνες. Βέβαια, το ανακοινώνουμε και μέσω του σταθμού σας για να γίνει πιο ευρέως γνωστό. Την επόμενη εβδομάδα θα στείλουμε μηνύματα σε όλα τα μέλη για να κάνουμε τη γενική συνέλευση πριν τις εκλογές. Θα γίνει κάποια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη Παρασκευή. Θα γίνει η γενική συνέλευση, κατά την οποία θα οριστεί η εφορευτική επιτροπή και όλα τα διαδικαστικά που χρειάζονται για τις εκλογές και οι υποψηφιότητες βέβαια. Πάνω με την ευκαιρία αυτής της γενικής συνέλευσης θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα και προβλήματα που έχουμε, που τρέχουν αυτή τη στιγμή στον κλάδο μας, και φυσικά θα συζητήσουμε και το θέμα της γιορτής κτηνοτροφίας που ξεκινήσαμε πέρσι και θέλουμε να την καθιερώσουμε ως θεσμό στην περιοχή της Δράμας. Γεμάτη από κόσμο ήταν το βράδυ της Κυριακής η αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμεναρίων «Το Κάστρο» στις αποθήκες των παλιών μεταλλίων. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από την παρουσίαση του βιβλίου «Τα Σιλό» του Βασίλη Βασιλικού, του πρώτου βιβλίου του δημοφιλού συγγραφέα, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή του Θεολόγου. Ομιλητές στην εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιμεναρίων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χατζηγιώργης, ήταν ο ίδιος ο Βασίλης Βασιλικός, ο Κώστας Βλαστάρης και η Μένη Καρατζαφέρη. Η εκδήλωση ήταν σχετικά μικρή σε διάρκεια, ενώ αμέσως μετά ο γνωστός συγγραφέας υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου του με αφιερώσεις προς τους αναγνώστες του, σύμφωνα με το Καβάλα Πόρταλ. Όσον αφορά στο βιβλίο τώρα, είναι η εποχή του 1941-1944. Η Μακεδονία βρίσκεται υπό βουλγαρική κατοχή. Οι κατακτητές σχεδιάζουν να ανατινάξουν τον αλευρόμηλο της Καβάλας για να υποχρεώσουν τους Έλληνες να εισαγάγουν σιτηρά από τη Βουλγαρία. Παράλληλα, ο Τσανοπέφ, διοικητής του βουλγαρικού στρατού στην πόλη, εποφθαλμιά την έφηβη Βενούλα, κόρη του Μπαρμπαλία και της Μαλβίνας. Όμως ο Μπαρμπαλιάς επιχειρεί με ανορθόδοξο τρόπο να φυγαδεύσει την κόρη του και να αποτρέψει την ανατίναξη του Μήλου. Θα τα καταφέρει? Για να γράψει κάποιος πρέπει να έχει ένα έλλειμμα ή ένα τραύμα που προσπαθεί να το αντιμετωπίσει δια της γραφής. Για μένα ήταν η κατοχή. Μικρό παιδί είχαμε φύγει στη Θεσσαλονίκη γιατί φοβόμασταν τους Βουλγάρους που είχαν βλέψεις για την πόλη της Καβάλας ότι θα καθάριζαν τους προύχοντες. Βλέπετε, ο πατέρας μου ήταν βουλευτής του Βενιζέλου, Βασίλης Βασιλικός 2011. Τα Σιλό είναι το πρώτο μυθιστόρημα που γράφει ο Βασιλικός το 1949 σε ηλικία μόλις 15 ετών και φέρει έντονα αυτοβιογραφικά στοιχεία. Με θέμα 100 χρόνια από τη γενοκτονία, εγκλήματα παρελθόντος, δράσεις μέλλοντος, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Προσοτσάνη η 14η Πανελλήνια Παμποντιακή Συνάντηση Νέων. Το γεγονός επιβεβαιώνει και ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Άγγελος Λύσελης, επιβεβαιώνοντας πως ο Δήμος του αποτελεί πλέον κέντρο πολιτιστικών και αθλητικών συναντήσεων, οι οποίες τονώνουν και οικονομικά την περιοχή του Δήμου του. Επί τρεις ολόκληρες ημέρες που πραγματοποιήθηκε στην Προσοτσάνη η 14η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής Νεολαίας, ενισχύθηκε η προσπάθεια του Δήμου για τη δημιουργία στην Προσοτσάνη ενός τόπου πόλου έλξης, όπου όχι μόνο θα διοργανώνονται αθλητικές συναντήσεις, αλλά και πολιτιστικές, με γνώμονα πάντοτε την τόνωση της ανάπτυξης και της οικονομίας της περιοχής, όπως ανάμεσα στα άλλα, αναφέρει και ο Δήμαρχος της Προσοτσάνης για την πετυχημένη αυτή συνάντηση των νέων του Πόντου από όλη την Ελλάδα στον τόπο του. Ναι, ήταν μια εξαιρετική συνάντηση με ομολογία των ίδιων των συνδιοργανωτών μας, δηλαδή της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία δήλωσε πως ήταν μια κορυφαία συνάντηση της νεολαίας. Ήταν η 14η, πραγματοποιήθηκε στην Προσοτσάνη. Η νεολαία των Ποντίων διέμενε στο Γιαννίκιο Ξενώνα που έχουμε, στο γυμνάσιο του Γιαννίκιο, όπου γίνανε και οι εισηγήσεις, οι κύριοι εισηγήσεις εκεί πέρα. Κορυφαίοι εισηγητές, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι τοποθετήθηκαν κυρίως στο ζήτημα της γενοκτονίας και των 100 χρόνων της γενοκτονίας των Ποντίων Ελλήνων από το Οθωμανικό κράτος.
Ταυτόχρονα όμως δύο βραδιές ήταν ξεχωριστές βραδιές, αφιερωμένες στην ποντιακή μουσική, στο χορό και το τραγούδι. Η μία βραδιά όπου έγινε και έναρξη στην πλατεία της Προσοτζάνης και η δεύτερη βραδιά στην περιοχή εργοστάσιου επί του Αγκίτη ποταμού. Κορυφαίες μορφές του ποντιακού τραγουδιού και της ποντιακής μουσικής βρέθηκαν. Βέβαια ήταν όλη η ηγεσία του ποντιακού χώρου, ο τέος πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας και πρώην πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποντίων, ο κ. Γιώργος Παρχαρίδης, ο πρόεδρος της Ποντιακής Ομοσπονδίας, ο Χρήστος Τοπαλίδης, η ηγεσία των Νεολαιών, η περιφερειακή όλης της Ελλάδος. Ήταν πραγματικά μια συνάντηση του ποντιακού ελληνισμού εδώ στην περιοχή μας. Και αυτό προσδίδει ακόμη μια προστιθέμενη να πω αξία στο στόχο που έχουμε και τον έχουμε υλοποιήσει, ότι ο Δήμος Προσοτζάνης θα είναι ένα περιφερειακό κέντρο του ποντιακού ελληνισμού. Ήταν μια μεγάλη διοργάνωση και αυτή. Εδώ και πολύ καιρό διοργανώνεται μεγάλες διοργανώσεις, έχουν ένα κόστος όλα αυτά, έχουν όμως και πολύ τρέξιμο. Ναι, σωστά το είπατε. Το κόστος είναι χαμηλό. Πάντα κοιτάμε να κάνουμε με λίγα χρήματα τις δουλειές αυτές. Εξάλλου οι καιροί είναι τέτοιοι που τα χρήματα μας είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους. Αλλά έχει πάρα πολύ δουλειά. Πραγματικά αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, αλλά και άνθρωποι σε εθελοντική βάση, ανάλογα με το ποια είναι η κάθε εκδήλωση. Παράδειγμα, τώρα με την Παμποντιακή Νεολαία δραστηριοποιήθηκαν εθελοντές της Ομοσπονδίας και ο Ποντιακός Σύλλογος Προσοζάνης. Με εθελοντισμό λοιπόν, με πολλή δουλειά από αιρετούς και από υπηρεσιακούς παράγοντες, καταφέρνουμε και κάνουμε πανελλήνιας κλίμακας γεγονότα στην περιοχή της Προσοζάνης που τονώνουν και το ηθικό αλλά δίνουν και οικονομικές ανάσες στην περιοχή. Η ποδοσφαιρική ομάδα Δόξα Σιταγρών διοργάνωσε χθες με επιτυχία τον ετήσιο καλοκαιρινό χορό της στον χώρο του γηπέδου της. Σας καλωσορίζουμε όλους απόψε στην εκδήλωσή μας, στην εκδήλωση που κάνει η Δόξα Σιταγρών. Έτσι πάμε το χειροκρότημα σας. Δόξα Σιταγρών, λοιπόν. Ένα μικρό σημείωμα για τη Δόξα Σιταγρών. 70 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το μακρινό 1948, όπου μέσα στη φωτιά του εμφυλίου Σπαραγμού, οι χωριανοί αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ειρηνική εστία που θα ενώνει όλους. Σε ένα γήπεδο με δοκάρια, φιλότιμο, πίστη και αυταπάτηση, να αλλάξουν τη ζωή τους και το ριζικό τους. Πολύ καλοί και μεγάλοι παίκτες πέρασαν από την ομάδα. Την κράτησαν όρθια, χωρίς διάλειμμα, 70 χρόνια. Σαν τα έμορφα και την καλή μου νομίζω.
σαν τα έμορφα γέλια λίμνουν οι ξύλο. Τι είναι μόρφο μου θα φύγει από δέντρο και ξύλο. Ο κόσμος όλων έφυγε για τον ερημία, για τον ερημία. Ωι, ουρπάνη ζωγραφία, άσκησε σάρα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star Βορείου Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.